Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σήμερα λέω έχουμε την τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μιας χρονιάς που σε λίγες μέρες φεύγει. Μιας χρονιάς όμως που θα μείνει στην ιστορία για τις γενναίες αποφάσεις του ελληνικού λαού. Γιατί ο ελληνικός λαός αυτή τη χρονιά έβαλε τη σφραγίδα του στις εξελίξεις με την τριπλή δυναμική παρουσία και αποφασιστικότητά του στις κάλπες τόσο αρχές του Γενάρη στο δημοψήφισμα τον Ιούλη αλλά και στις εκλογές του Σεπτέμβρη με επιμονή και πείσμα ακύρωσε τα σχέδια του κατεστημένου οικονομικού και πολιτικού και επέβαλε τη βούλησή του η Ελλάδα να αλλάξει κεφάλαιο όχι απλά να γυρίσει σελίδα μας ανέθεσε δύο φορές την ευθύνη της διακυβέρνησης με μια σαφή εντολή να ξεμπερδέψουμε με το παλιό και να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Να την οδηγήσουμε με σταθερότητα και ασφάλεια σε μονοπάτια ανασυγκρότησης, ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης. Ξεκινήσαμε πριν από 11 περίπου μήνες πρώτη και μόνη σε όλη την Ευρώπη έναν αγώνα ενάντια στη λιτότητα και τον ξεκινήσαμε με τη βεβαιότητα ότι η Ευρώπη μπορεί να αλλάξει. Και πράγματι η Ευρώπη μπορεί να μην αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς όμως η Ευρώπη του Δεκέμβρη του 2015 δεν έχει καμία σχέση με την Ευρώπη του Γενάρη του 2015. Μια νέα μέρα ήδη ξημέρωσε στη Λισαβόνα, στη Μαδρίτη και φυσικά στην Ελλάδα. Οι εξελίξεις ήταν εξαιρετικά ανατρεπτικές και σημαντικές. Σήμερα έχουμε μια νέα πραγματικότητα. Και αυτή η νέα μέρα, η νέα μέρα που ξεκινά και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσε, έχει μπολιαστεί από τους αγώνες του ελληνικού λαού και από την επιμονή του ελληνικού λαού να γυρίσει σελίδα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι η χρονιά που έρχεται θα αγωνιμοποιήσει αυτούς τους αγώνες και θα επαναφέρει την Ευρώπη ξανά στις ράγες των ιδρυτικών της αξιών, στη δημοκρατία, την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή. Θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα στη χθεσινή ημέρα. Η χθεσινή ημέρα ήταν μια ιστορική ημέρα για το Ελληνικό Κοινοβούλιο και για την δημοκρατία στην πατρίδα μας, για τη δημοκρατία, για τους αγώνες, για την ισότητα και την αλληλεγγύη. Με το ψήφισμα της Βουλής για την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα τα Ανατολικά Ιεροσόλυμα, αλλά και με την υπερψήφιση του νόμου για την επέκταση του Συμφώνου Συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια, δικαιώνουμε αγώνες και διεκδικήσεις δεκαετιών, δίνουμε πρόσθετα δείγματα γραφής για το τι μπορεί να σημαίνει η ριζοσπαστική πολιτική σήμερα. Γιατί σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν με τις κυβερνήσεις Πασό και Νέας Δημοκρατίας, η πολιτική και ο πολιτικός σχεδιασμός αυτής της κυβέρνησης υπερβαίνουν τα όρια της συμφωνίας με τους δανειστές. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, η κυβέρνησή μας κατάφερε να αντικαταστήσει να αποκαταστήσει, να αντικαταστήσει πρακτικές του παρελθόντος που είχαν βυθίσει την κοινωνία σε κρίση και είχαν δημιουργήσει καθεστώς κοινωνικής λαιλασίας, πρακτικές διαπλοκής, διαφθοράς, αλλά και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στην οικονομία, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα κοινωνικά στρώματα που εμείς κυρίαρχα επιδιώκουμε να προστατεύσουμε και να εκπροσωπήσουμε. Γιατί η πυξίτα της πολιτικής μας αλλά και διαρκείες διαπραγματευτικός αγώνας με τους δανειστές είναι οι ανάγκες των πιο ευάλωτων κοινωνικών στρωμάτων καθώς και η υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος. Θέλω να σας θυμίσω κάποιες από τις πρωτοβουλίες μας σε αυτή την κατεύθυνση. Ο νόμος για τις 100 δόσεις που τότε χαρακτηρίστηκε μονομερής ενέργεια και έχει δημιουργήσει συνθήκες ανακούφισης, ελάφρυνσης ενός αβάστακτου βάρους για εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το πρόγραμμά μας για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης, η προστασία της λαϊκής κατοικίας από τους πληστηριασμούς, η διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του ΑΔΜΙΕ, η διατήρηση των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε δημόσιο έλεγχο, η εξαίρεση τη έκταση των πρώην λοιπασμάτων τη Δραπετσόνα από τη σύμβαση παραχώρηση του Δημοσίου προ που δίνει σάρκα και οστά σε ένα όραμα πνοή να, αποκτήσει, να αποκτήσουν οι λαϊκέ γειτονιέ του Πειραιά πρόσβαση στο θαλάσσιο μέτωπο. Η δημιουργία δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας με την αξιοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων που οδηγεί σε μια σχετική μεν αλλά ελπιδοφόρα μείωση της απαράδεκτα υψηλής ανεργίας. Το δωρεάν δεκατιανό στα σχολεία, αρχικά σε περίπου 11.000 μαθητές και μαθήτριες, 64 δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, αρχικά στην Αθήνα πιλωτικά, που ανακοινώθηκε αν δεν κάνω λάθος, χθες. Παράλληλα με τον προϋπολογισμό του 2016, αυξάνουμε για πρώτη φορά από το 2008 το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων κατά 350 εκατομμύρια, δηλαδή ανέρχεται στα 6,75 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως επίσης αναδιανέμουμε πόρους για τη στήριξη των ε, οικονομικά αδύνατων αλλά και την ε, ε, στήριξη των κοινωνικών πολιτικών με την ενίσχυση του προϋπολογισμού για την υγεία και την αύξηση των πιστώσεων για τα νοσοκομεία κατά 300 εκατομμύρια ευρώ. Η χρονιά που έρχεται σηματοδοτεί τη δεύτερη φάση του στρατηγικού σχεδίου της κυβέρνησής μας για την έξοδο από την κρίση με ανάπτυξη, αναδιανομή και κοινωνική δικαιοσύνη. Και το σχέδιο αυτό έχει δύο συμπληρωματικές όψεις. Η πρώτη αντανακλά την εφαρμογή της συμφωνίας με τους εταίρους, η οποία, όπως έχω πει, περιέχει το αποτύπωμα των απαιτήσεων των εταίρων μας, αλλά και το αποτύπωμα της δικής μας προσπάθειας και του αγώνα του λαού μας για να διεκδικήσει κοινωνικές πολιτικές, την προστασία των αδύνατων και βεβαίως αυτό στη συμφωνία αποτυπώνεται κυρίως με τα χαμηλά πλεονάσματα. Περιέχει και μεταρρυθμίσεις, απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στο κράτος, με στόχο να γίνει το κράτος αποτελεσματικότερο. Αυτή λοιπόν είναι η μία όψη, η εφαρμογή της συμφωνίας. Η δεύτερη όψη της κυβερνητικής μας πολιτικής είναι οι εσωτερικές μας δεσμεύσεις. Οι δεσμεύσεις μας προς τα κοινωνικά στρώματα που θέλουμε να εκπροσωπήσουμε. Είναι οι νομοθετικές και πολιτικές παρεμβάσεις που σε μεγάλο βαθμό προσδιορίζουν το κοινωνικό και ταξικό πρόσημο της πολιτικής μας. Αυτή η όψη του στρατηγικού μας σχεδίου θα είναι και η λιδία λήθος της κυβέρνησής μας. Εκεί θα κρυθούμε ως κυβέρνηση, γι' αυτό δεν την υποτιμάμε, δεν την ξεχνάμε και δεν την αναβάλουμε. Η σειρά των πραγμάτων όμως είναι σαφής. Και νομίζω ότι με την ευκαιρία του τελευταίου Υπουργικού Συμβουλίου μιας χρονιάς που φεύγει συνταρακτική. έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε και ένα σχεδιασμό, τουλάχιστον για τους πρώτους μήνες, κρίσιμους μήνες τη χρονιάς που έρχεται, που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι η χρονιά της ανάκαμψης, της εξόδου από την κρίση. Μέχρι τα μέσα Γενάρη, λοιπόν, ολοκληρώνουμε τη συμφωνία... Ολοκληρώνουμε την δέσμευσή μας και καταθέτουμε την, στη Βουλή την πρότασή μας για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος. Είναι το τελευταίο βήμα πριν την πηγή της πρώτης αξιολόγησης δηλαδή και της επακόλουθης διαδικασίας αποφάσεων για την αναγκαία απομείωση του χρέους στόχος της κυβέρνησής μας είναι η πρώτη αξιολόγηση να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, κρατώντας όμως παράλληλα σταθερές τις γραμμές προστασίας των αδυνάτων. Για να μην πληγούν περαιτέρω κοινωνικές κατηγορίες που έχουν πληρώσει και με το παραπάνω το μάρμαρο της κρίσης, όπως για παράδειγμα συνταξιούχοι. Η έναρξη της συζήτησης για την απομείωση του χρέους και η τελική ρύθμισή του σε συνδυασμό με την αναπτυξιακή στροφή της οικονομίας στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2016, όπου περνάμε πια σε θετικούς νημούς ανάπτυξης. Ο συνδυασμός αυτός μπορεί και πρέπει να δημιουργήσει ένα διαφορετικό τοπίο για τη χώρα, ένα τοπίο όπου θα οδηγήσει με σταθερά πια βήματα σε αυτό που εμείς ονομάζουμε έξοδο από την κρίση, στην πραγματικότητα στη δυνατότητα της χώρας να αποκαταστήσει α, πρόσβαση στις αγορές και άρα α, στη δυνατότητα της χώρας να ξεφύγει από αυτή την πενταετή και πλέον σκληρή επιτροπή από τους δανειστές. Ως προς το ασφαλιστικό σύστημα, η κόκκινη γραμμή μας είναι ευκρινής και απαραβίαστη. Δεν έχουμε σκοπό και δεν θα προχωρήσουμε σε δωδέκατη συνεχή από το 2010 ε, μείωση των κύριων συντάξεων. Και αυτό όχι μόνο γιατί τα μισά ελληνικά νοικοκυριά ζουν από μία και μόνο σύνταξη, χωρίς κανένα άλλο εισόδημα, ή διότι το 45% των συντάξεων είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, αλλά και επειδή όλες οι 11 προηγούμενες περικοπές από το 2010 στο 2015 α, πέτυχαν να μειώσουν μέσω σταθμικά τις συντάξεις κατά 45% και να αυξήσουν τη φτώχεια, απέτυχαν όμως να διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και την κοινωνική αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Στόχος μας λοιπόν να εξασφαλίσουμε, να δημιουργήσουμε προοπτικές βιωσιμότητα, να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματο, διατηρώντα όμω την κοινωνική συνοχή. Τα περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ τη πρόσθετη εξοικονόμηση που απομένουν για το 2016, σύμφωνα με το γράμμα τη συμφωνία, εξοικονόμηση από δαπάνε για το ασφαλιστικό σύστημα, θα προκύψουν, μπορούν να προκύψουν, όπως ρητά αναφέρει η Συμφωνία της 10ης του Ιούλη, από, οποιοδήποτε, από οποιαδήποτε πρόσφορη πηγή. Συνεπώς, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, η Συμφωνία ούτε περιγράφει, ούτε πολύ περισσότερο απαιτεί νέες περικοπές της κύριας συντάξης. Αυτό το οποίο αποτελεί υποχρέωσή μας ανεξάρτητα από τη Συμφωνία είναι η εξασφάλιση βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος και αυτό το οποίο ορίζει η συμφωνία είναι μείωση των δαπανών. Δεν προσδιορίζει ότι αυτή θα προκύψει από περικοπές συντάξεις. Γι' αυτό και πήρα την πρωτοβουλία και ζήτησα από τα πολιτικά κόμματα συνένεση στο να βρούμε τον τρόπο πέρα από περικοπές συντάξεις να εξασφαλίσουμε το απαιτούμενο ποσό. Δυστυχώ αυτή τη συνένεση δεν τη βρήκα από τα κόμματα. Είναι βέβαιο όμως ότι αυτή τη συνένεση τη βρίσκουμε στη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Και γι' αυτό θα προχωρήσουμε. Αυτό που πρέπει, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, να θυμόμαστε είναι ότι το πρόγραμμα αυτής της κυβέρνησης είναι ένα ενιαίο και συμπαγές. Το πρόγραμμα αυτής της κυβέρνησης είναι η προστασία των εργαζόμενων τάξεων, η ανακατανομή βαρών η εκκίνηση της διαδικασίας ανάπτυξης. Όλες μας οι πράξεις συντείνουν προς τα εκεί, ανεξάρτητα αν αυτές οι πράξεις αφορούν ή όχι κομμάτια υλοποίησης συμφωνίας. <κυρίζει> Το πρόγραμμά μας δεν είναι απλώς μερικές επιμέρους ρυθμίσεις, αλλά είναι ένα συμπαγές στρατηγικό σχέδιο για την υλοποίηση των αναγκαίων ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων σε μια σειρά από παιδεία. Και το σχέδιο αυτό τουλάχιστον για το επόμενο εξάμεινο και το πρώτο εξάμεινο του 2016 εξειδικεύεται σε πολύ συγκεκριμένες δράσεις στι οποίες θα ήθελα εισηγητικά να παρουσιάσω. Πρώτον, δεν τα βάζω σε μια ιεραρχική κατά σειρά προτεραιότητας αλλά νομίζω ότι κάθε μία από τις δράσεις που θα παρουσιάσω έχει τη δική της αξία. Αναφέρω πρώτη την εφαρμογή, την υλοποίηση ενός νόμου που έχουμε ήδη ψηφίσει. Και δεν υλοποιούμε διότι θέλουμε να προχωρήσουμε συνενετικά και πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί. Υπάρχει χρόνος ακόμα για να συμβεί. Όμως πρέπει να γίνει σαφές ότι ακόμα και αν δεν υπάρξει συνένεση εμείς θα προχωρήσουμε. Αναφέρομαι στην υποχρέωσή μας να υλοποιήσουμε τον νόμο που ψηφίστηκε από τη Βουλή για τις ε, τηλεοπτικές άδειες. Εμείς θα προχωρήσουμε επιδιώκοντας τη συνένεση των κομμάτων ώστε να υπάρξει νόμιμη συγκρότηση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Επαναλαμβάνω όμως ότι δεν μπορεί τίποτα να σταθεί εμπόδιο σε μια α, απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου, στη βούληση δηλαδή του ελληνικού λαού, να ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο. Θα χρησιμοποιήσουμε τα κατάλληλα νομικά εργαλεία σε κάθε περίπτωση. Οι τηλεοπτικέ άδειε θα αποδοθούν με τρόπο διαφανή και νόμιμο για πρώτη φορά στον τόπο μα. Η διαδικασία της δημοπράτησης των αδειών θα ξεκινήσει, θα διεξαχθεί το δεύτερο δεκαήμερο του, Γεν... του Γενάρη. Το δεύτερο δεκαήμερο του Γενάρη. Και πιστεύω ότι θα είναι μια διαδικασία αδιάβλητη και μια διαδικασία κατά την οποία θα υπάρξει έντονο ενδιαφέρον έτσι ώστε όχι μόνο να μπει μια τάξη σύμφωνα με τον νόμο αλλά να εισδρέψουν και χρήματα στο Δημόσιο Ταμείο που τόσο ανάγκη έχουμε να εισδρέψουν. Δεύτερη δράση η κατάθεση του νέου αναπτυξιακού νόμου. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα κατατεθεί τον Γενάρη και θα επιδοτεί κατά προτεραιότητα την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με αιχμές του τομεί της νέας τεχνολογίας και της καινοτομία. Το λεγόμενο αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα και τις εξωστρεφείς παραγωγικές δραστηριότητες. Παράλληλα, μέσα στον επόμενο μήνα, με αίτηση προς την Τράπεζα της Ελλάδας μετεξελίσουμε το ΕΤΕΑΝ σε αναπτυξιακό ταμείο με στόχο να λειτουργήσει ως Δημόσια Αναπτυξιακή Τράπεζα. Τρίτη δράση. Η κατάθεση του νομοσχεδίου για την ριζική μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης που είναι ήδη έτοιμο και προβλέπει νέο σύστημα αξιολόγησης, νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων και νέο πλαίσιο για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Τέταρτο, η ψήφιση των ρυθμίσεων για την κάρτα ανασφάλιστων αλλά και η προώθηση μιας μεγάλης μεταρρύθμισης στον χώρο της υγείας με την θεσμοθέτηση ενός νέου αποτελεσματικού και καθολικού συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας. Πέμπτη δράση, η κατάθεση του σχεδίου νόμου για την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα που στοχεύουμε να γίνει το Φλεβάρι. Μέχρι σήμερα, σας θυμίζω, με τον νόμο του 2011, η κοινωνική οικονομία περιόριζε την ένταξη στην οικονομική δραστηριότητα των ευπαθών και ευάλωτων ομάδων, περιόριζε την ένταξη των, στην κοινωνική οικονομία, στην, οικο, στην οικονομική δραστηριότητα ευπαθών και ευάλωτων ομάδων, κυρίως στο τομέα της παροχής υπηρεσιών. Εμείς ανοίγουμε με αυτό το νομοσχέδιο την κοινωνική οικονομία σε όλους τους πολίτες και σε όλα τα πεδία της οικονομικής δραστηριότητας, στους παραγωγικούς τομείς, στον αγροτοδιατροφικό τομέα, στα καινοτόμα λογισμικά συστήματα, καθώς και στην υποστήριξη της πραγματικής παραγωγής. Έκτη δράση είναι η κατάθεση του νομοσχεδίου για την έρευνα, που είναι ήδη έτοιμο εδώ και καιρό. Ένα νομοσχέδιο που αλλάζει τους όρους χρηματοδότησης έρευνας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Πενδύσεων και μπορεί να αποτελέσει ένα κρίσιμο αναπτυξιακό εργαλείο για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε ένα πολύ σημαντικό δυναμικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που είναι το επιστημονικό μας δυναμικό, οι Έλληνες ερευνητές, οι νέοι ερευνητέ, να σταματήσουμε δηλαδή αυτή τη μάστιγα τη μετανάστευση του πιο ε, υψηλά εκπαιδευμένου και εξειδικευμένου προσωπικού, το φαινόμενο του brain drain. Έβδομη δράση είναι η κατάθεση του νομοσχεδίου για τον εξυγχρονισμό α, και την ε, παραγωγή των ε, ε, ιδιωτικών και δημόσιων έργων. Θυμίζω ότι τις βασικές του αρχές τις, είχαμε, τις έχουμε ήδη παρουσιάσει. Είναι έτοιμο νομοσχέδιο με το οποίο αλλάζουμε ριζικά το σύστημα έργων με τις εξής τρεις βασικές καινοτομίες. Πρώτον, το ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα για τις αδιοδοτήσεις δημόσιων έργων όλων των έργων και όλων των ειδών. Δεύτερον, το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης έργων και όλων των συντελεστών των έργων. Τρίτον, ηλεκτρονικά συστήματα χρέωσης διοδίων ανάλογα με την χιλιομετρική απόσταση. <Κι> Ώστε ο καθένας που μπαίνει σε μία ε, εθνική οδό να πληρώνει ανάλογα με το πόσο τη χρησιμοποιεί. Ανάλογα με την απόσταση που διανύει. Και αυτό βέβαια θα αφορά και όλους τους δημόσιους αυτοκινητόδρομους και τους υποκατασκευή όταν αυτοί ολοκληρωθούν, καθότι ξεκίνησαν όλα τα έργα και αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα, διότι πιστεύουμε ότι κρίσιμο, αν θέλετε, κλειδί για την επιστροφή στην ανάπτυξη είναι η αξιοποίηση των, αυτών των 6,7 δις από το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων αλλά και η επανεκκίνηση όλων των έργων που είχαν βαλτώσει το προηγούμενο διάστημα των μεγάλων δημόσιων έργων. Όγδοη σημαντική δράση είναι η κατάθεση του νομοσχεδίου για την ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων που εισάγει το σαφή διαχωρισμό των δημόσιων έργων από τις προμήθειες και τις μελέτες τεχνικών έργων από την παροχή υπηρεσιών, αλλά και ένα ενιαίο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων με ηλεκτρονικά συστήματα δημοπρασιών, παρακολούθησης και διαφάνειας. Ένατη δράση είναι η κατάθεση και ψήφιση του νόμου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, α, του λαθρεμπορίου των καπνικών προϊόντων. Αλλά, δέκατη δράση, η, έγνωση, η έκδοση κοινή υπουργική απόφασης μέχρι το Φλεβάρι για τον καθορισμό των προδιαγραφών που θα πρέπει να έχουν το ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου ισρών νεκρών και το σύστημα εντοπισμού θέσης GPS στα πλωτά μέσα μεταφοράς υγρών καυσίμων ναυσιλίας στα δεξαμενόπλια α, ώστε να είμαστε σε θέση να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά και το λαθρεμπόριο των καυσίμων. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτές είναι δράσεις τόσο το νομοσχέδιο για τα καπνικά όσο και οι παρεμβάσει για, για, το λαθρεμπόριο, την καταπολέμηση λαθρεμπορίου καυσίμων, που προσδοκούμε να φέρουν σημαντικά έσοδα στα δημόσια ταμεία που δεν έχουν υπολογιστεί α, στον προπολογισμό του 2016. Τέλο, ενδέκατη δράση, ο νόμο για την οικειοθελή αποκάλυψη της φοροδιαφυγής. Ένα νόμο που έχουμε ετοιμάσει, και θα φέρουμε κατά προτεραιότητα προς ψήφι στη Βουλή το νέο έτος, το Γενάρη, προκειμένου να δώσουμε μία τελευταία ευκαιρία σε όσους το παρελθόν απέκρυψαν έσοδα μεταβιβάζοντάς τα σε τράπεζες του εξωτερικού να τους δώσουμε μια τελευταία ευκαιρία να τα εμφανίσουν και να πληρώσουν αυτό που αναλογεί στο ελληνικό δημόσιο χωρίς ε, α, να έχουν τις επιπτώσεις που αργά ή γρήγορα θα έχουν, αν δεν αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία. Διότι, πιστέψτε με, αν δεν το κάνουν, έχουμε πια τους τρόπους να τους αναγκάσουμε να πληρώσουν και με το παραπάνω. Διότι, ως γνωστόν, εμείς δεν καθόμαστε στα ζητήματα αυτά με σταυρωμένα τα χέρια. Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να σας ενημερώσω ο Γενικός Γραμματέας Κυβέρνησης, ο κ. Καλογύρου, την περασμένη εβδομάδα συναντήθηκε στο εξωτερικό με τον κύριο Φαλτσιανή. Ο κύριος Φαλτσιανή, για, όσους... Φαλτσιανή, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι η πηγή της λεγόμενης λίστας Λαγκάρτ, αυτός που έδωσε την λίστα στην Λαγκάρτ, και η οποία την έδωσε καταγολουθία στην ελληνική κυβέρνηση τότε η οποία φρόντισε να την κρύψει σε κάποια συρτάρια. Εμείς δεν κρύβουμε τα στοιχεία σε συρτάρια. Αντιθέτως, κινούμεθα δραστήρια. Σε αυτή τη συνάντηση, λοιπόν, ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης παρέλαβε μία λίστα, ένα στικάκι, με εκατοντάδες χιλιάδες ύποπτες διεθνείς συναλλαγές, τις οποίες και χθε κατέθεσε στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις απαραίτητες ενέργειές του, τις οποίες είμαστε βέβαιοι ότι θα διεξαγάγει. Θέλω να ξέρετε ότι αυτές οι πρωτοβουλίες θα συνεχιστούν και οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές. Διότι πλέον υπάρχει μια κυβέρνηση με πολιτική βούληση. Όταν ο ελληνικό λαό έχει υποστεί τα τελευταία πέντε χρόνια μια λαιλασία, δεν μπορεί κάποιοι να μένουν στο απειρόβλητο. Κυρίε και κύριοι Υπουργοί, τη χρονιά που φεύγει, οι Κασάνδρε διαψεύδονταν κάθε μέρα που περνούσε. Προέβλεπαν την καταβήθηση τη ελληνική οικονομία στην ύφεση. Προέβλεπαν, μάλιστα, θυμάστε, το καλοκαίρι. Ήθεση με διψήφιο ποσοστό για το 2015. Η χρονιά κλείνει με μηδενική ύφεση. Προέβλεπαν την αποτυχία της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών και το κούρεμα των τραπεζικών καταθέσεων των πολιτών. Το διαβόητο Μπέιλιν στις αρχές του επόμενου χρόνου. Τους διαψεύσαμε, ολοκληρώσαμε την ανακεφαλοποίηση, όχι απλώς έγκαιρα, σε χρόνο ρεκόρ, ανακεφαλοποίησαμε όχι μόνο τις συστημικές τράπεζες, αλλά καταφέρνουμε να ανακεφαλοποιήσουμε και μη συστημικές, με επιτυχία, την Τράπεζα Αττικής, τις τράπεζες. Η συμμετοχή των ιδιωτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Από τα προϋπολογισμένα 25 δισεκατομμύρια ευρώ, τελικά δεν χρειάστηκαν παρά μόλις 5,7 δισεκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή οι συστημικέ τράπεζε στην Ελλάδα έχουν τον υψηλότερο δείκτη κεφαλιακή επάρκεια στην Ευρώπη. Οι Κασάνδρε, βέβαια, ακόμα και μετά τι εκλογές, ακόμα και καθ' τη διάρκεια, ενώ τι τελευταίε εκλογέ του Σεπτέμβρη, ακόμα και καθ' τη διάρκεια των σημαντικών επιτυχιών, δεν σταματούσαν να προβλέπουν καθημερινά την κατάρρευση τη κυβέρνηση, την αντικατάστασή της με οικουμενικές κυβερνήσεις ή άλλες παρεμφερείς τερατογενέσεις. Η κυβέρνηση όχι μόνο άντεξε τρεις φορές, τρεις κρίσιμες στιγμές, 25 Γενάρη, 5 Ιούλη, 20 Σεπτέμβρη, πήρε ψήφο εμπιστοσύνης από τους Έλληνες πολίτες, από τον ελληνικό λαό. Και αυτό δεν δικαιούται κανείς να το ξεχνά ούτε αυτοί οι οποίοι μας εγκαλούν ότι δήθεν ξεγελάσαμε τον ελληνικό λαό για πρώτη φορά στα πολιτικά πράγματα στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη ο ελληνικός λαός αποφασίζει κυρίαρχα με εκλογές μετά μια κρίσιμη και δύσκολη συμφωνία και όχι πριν τη συμφωνία όπως συμβαίνει συνήθως. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Εμείς ζητήσαμε το Γενάρη εντολή για ισχυρή διαπραγμάτευση, απορρίψαμε μαζί με το λαό τα τελεσίγραφα τον Ιούλη, φέραμε στην κρίση του λαού τη συμφωνία που πετύχαμε, φέραμε στην κρίση του λαού και τον ίδιο μας τον εαυτό. Και ο λαός επικύρωσε και τη συμφωνία και επέλεξε εμάς για να την εφαρμόσουμε προστατεύοντας τους πιο αδύναμους διευρύνοντας τα ρήγματα στην Ευρώπη. Εμείς, λοιπόν, αντέξαμε σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Άλλοι είναι αυτοί που δεν άντεξαν. Άλλοι είναι αυτοί που έχουν αστάθεια. Βεβαίως, η αποτυχία των άλλων δεν μπορεί να σημαίνει άλοθη στις προσπάθειές μας για τη διαρκή μεγέθυνση της δικής μας επιτυχίας. Εμείς θα κρυθούμε από το έργο μας. Γι' αυτό η κυβέρνηση πρέπει να επιταχύνει τους ρυθμούς της, πρέπει να βελτιώσουμε το συντονισμό του κυβερνητικού έργου. Αυτό αφορά κυρίως όλους τους υπουργούς, δεν αφορά μόνο το συντονιστή υπουργό, κυρίως αφορά τους συντονιζόμενους υπουργούς. Κάθε υπουργός οφείλει να ιεραρχεί τις προτεραιότητές του και να τι υλοποιεί με συγκεκριμένο, σύντομο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. Οι καθυστερήσεις νομίζω πλέον δεν ε, δικαιολογούνται. Βεβαίως κανείς δεν είναι υπεράνω ελέγχου. Όλοι κρινόμαστε σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Είμαστε καθημερινά κρινόμενοι και μάλιστα με πολύ πιο αυστηρά κριτήρια από ό,τι η προκατοχή μας. Προχωράμε λοιπόν προς τα μπρος, συλλογικά αλλά και αποφασιστικά. Ανοίγουμε νέους δρόμους για τον τόπο, με αυτοπεποίθηση, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα. Η κυβέρνησή μας στηρίζεται σε μια συμπαγή και αδιατάραχτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η οποία δεσμεύεται από την καθαρή εντολή του λαού μας στις 20 Σεπτέμβρη. Και η εντολή αυτή είναι να βγάλουμε τη χώρα από την Επιτροπή, αλλά ταυτόχρονα και να συγκρουστούμε να συγκρουστούμε με αποφασιστικότητα με τη διαπλοκή, να συγκρουστούμε με το οικονομικό πολιτικό κατεστημένο που βήθησε τη χώρα στην κρίση και τώρα ζητάει και τα αρέστα. Είμαι βέβαιος λοιπόν ότι όπως με επιτυχία καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες και κρίσιμες στιγμές του 2015, έτσι με επιτυχία θα καταφέρουμε το 2016 να οδηγήσουμε τον ελληνικό λαό και τον τόπο σε ένα ξέφωτο μεταμνημονιακό στην άρση της Επιτροπίας, στην ανάκτηση της κυριαρχίας μας, στην σταδιακή αλλά σταθερή έξοδο από την κρίση, μέσα από την επιστροφή στην ανάπτυξη, την αναδιανομή, την κοινωνική δικαιοσύνη. Θέλω λοιπόν με αυτές τις σκέψεις να βάλω το πλαίσιο των επόμενων έξι μηνών να ευχηθώ σε όλους σας, σε όλες και όλους σας καλές γιορτές, μια καλή και δημιουργική νέα χρονιά σε εσάς και στις οικογένειές σας. Αλλά οι δύσκολοι αγώνες είναι μπροστά μας. Γι' αυτό και θέλω να υπενθυμίσω να φάμε λίγο παραπάνω κουραμπιέδες και μελομακάρον, αλλά δεν υπάρχουν χειμερινέ διακοπές για την κυβέρνηση. Θα είμαστε εδώ και θα δουλεύουμε. Σας ευχαριστώ και καλή δύναμη. Και με αυτές τις ευχές